Επιστολή Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππισίους. Προς Φιλιππισίους, κεφάλαιον πρώτον. Παύλος και Τιμόθεος δούλοι Ιησού Χριστού, πάση της Αγίης εν Χριστώ Ιησού της ούσιν εν Φιλίππης, συνεπισκόπης και διακόνης, χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ το Θεό μου επί πάση τιμνία ημών, πάντοτε εν πάση δεήση μου υπερπάντων ημών με τα χαρά στην δέηση ποιούμενος επί τη κοινωνία ημών εις το Ευαγγέλιον από πρώτης ημέρας άχρη του νυν. Πεπιθώς αυτό τούτο, ότι ο εναρξάμενος εν ημίν έργων αγαθών επιτελέσει άχρης ημέρας Ιησού Χριστού, καθώς εστί δίκαιον εμί τούτο φρονήν, υπερπάντων ημών δια το έχειν με εν τη καρδία ημάς, εν τε της δεσμής μου και εν τη απολογία και βεβαιώση του Ευαγγελίου συγκοινωνούς μου της χάριτος, πάντα σημάς όντας. Μάρτης γαρ μου εστίν ο Θεός, ως επιποθώ πάντα σημάς εν σπλάχνηση Ιησού Χριστού. Και τούτο προσεύχομαι, ή να η αγάπη ημών έτι μάλλον και μάλλον περισσεύσει εν επιγνώση και πάση αισθήση, εις το δοκιμάζειν ημάς τα διαφέροντα, ή να είτε ειλικρινείς και απρόσκοποι εις ημέραν Χριστού, πεπληρωμένοι καρπών δικαιοσύνης, τον δια Ιησού Χριστού εις δόξαν και έπαινον Θεού. Γινώσκην δε ημάς βούλουμε αδελφοί, ότι τα κατεμέ μάλλον εις προκοπήν του Ευαγγελίου ελήλυθεν, ώστε τους δεσμούς μου φανερούσαν Χριστό γενέσθε εν όλο το πρετορείο και της λυπής πάση, και τους πλείωνας των αδελφών εν Κυρίω πεπιθώτας τις δεσμείς μου περισσοτέρων τολμάν, αφόβος των λόγων λαλήν. Την έσμεν και διαφθόνων και έριν, την έσδε και διευδοκίαν των Χριστών κηρύσουσιν. Ημέν εξαιρηθίας των Χριστών καταγγέλουσιν, ούχα γνώς, η όμενη θλίψην επιφέρειν τις δεσμείς μου. Η δε εξ αγάπης, οι δότες ότι εις απολογίαν του Ευαγγελίου κείμαι. Τι γάρ, πλην παντή τρόπο, είτε προφάση είτε αληθεία, Χριστός καταγγέλλεται. Και εν τούτο χαίρω, αλλά και χαρίσομαι. Είδα γάρ, ότι τούτο μη αποβίσεται εις σωτηρίαν δια της ημών δεήσεως και επιχορηγίας του Πνεύματος Ιησού Χριστού, κατά την αποκαραδοκίαν και ελπίδα μου, ότι εν ουδενίες χυνθήσομαι, αλλά εν πάση παρησία ως πάντοτε, και νυν μεγαλυνθήσεται Χριστός εν το σωματί μου, είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Εμί γάρ, το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Είδε το ζήν εν σαρκή τούτο μη καρπός έργου, και τι ερίσομαι ου γνωρίζω. Συνέχομαι δε εκ των δύο, την επιθυμία έχων εις το αναλύσε και συν Χριστό είναι. Πολλό γαρ μάλλο κρίσον, το δε επιμένειν εν τη σαρκή αναγκαιότερον δι' ημάς. Και τούτο πεπιθώς είδα ότι μενώ και συμπαραμενώ πάσιν ημίν εις την ημών προκοπήν και χαράν της πίστεως, ή να το καύχημα ημών περισσεύει εν Χριστώ Ιησού, εν εμί δια της εμείς παρουσίας πάλιν προς ημάς. Μόνον αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού πολιτεύεσθε, ή να είτε ελθών και ειδών ημάς, είτε απόν ακούσω τα περί ημών, ότι στήκεται εν ενή πνεύματι, μια ψυχή συναθλούνται στη πίστη του Ευαγγελίου, και μη πτυρώμενοι εν μηδενή υπό των αντικειμένων, ή της αυτής μένε στην ένδειξη απολίας, ημίν δε σωτηρίας και τούτο από Θεού. Ότι ημίν εχαρίσθητο υπέρ Χριστού, ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχην, τον αυτόν αγώνα έχοντες, ίον είδεται εν εμή και νυν ακούεται εν εμή. Προς Φιλιππισίους, κεφάλαιον δεύτερον. Ήτι σουν παράκλησης εν Χριστώ, ήτι παραμύθιον αγάπης, ήτι κοινωνία πνεύματος, ήτι πλάχνα και εκτιρμή, πληρώσατε μου την χαράν, ή να το αυτό φρονείτε, την αυτήν αγάπην έχοντες, σύμψυχοι, το εν φρονούντες, μηδέν κατά ερηθίαν ή καινοδοξίαν, αλλά τη ταπεινοφροσύνη αλλήλου ηγούμενη, υπερέχοντας σε αυτόν. Μη τα εαυτόν έκαστος σκοπείτε, αλλά και τα εταίρον έκαστος. Τούτο γαρ φρονίστο εν ημίνο και εν Χριστώ Ιησού, ως εν μορφή Θεού υπάρχουν, ου χαρπαγμόν η γήσα το είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε, μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος, και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού.
διότι ο Θεός αυτόν υπερύψωσε και χαρίσα το αυτό όνομα το υπερπάν όνομα, ή να εν το ονόματι Ιησού, παν γόνι κάμψη επ ουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, μη ως εν τη παρουσία μου μόνον, αλλά νυν πολλό μάλλον εν τη απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου την εαυτόν σωτηρίαν κατεργάζεστε. Ο Θεός γαρεστεί ο ενεργών εν ημίν, και το θέλειν και το ενεργήν υπέρ της ευδοκίας. Πάντα ποιείτε χωρίς γονγκισμών και διαλογισμών, ή να γέννηστε άμεμπτη και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα εν μέσω γενεάς σκολιάς και διεστραμμένης, ενείς φαίνεστε ως φωστήρες εν κόσμο, λόγον ζωής επέχοντες, εις καύχημα εμεί εις ημέραν Χριστού, ότι ούκ εις κενών έδραμον, ουδέ εις κενών εκοπίασα. Αλλή και σπένδομε επί τη θυσία και λειτουργία της πίστεως ημών, χαίρο και συγχαίρω πάσιν ημίν. Το δαυτό και ημείς χαίρετε και συγχαίρετέ μη. Ελπίζω δε εν Κυρίω Ιησού Τιμόθεον ταχαίως πέμψε ημίν, ή να καγώ ευ ψυχώ γνούστα περί ημών. Ουδέν αγαρέχω ισόψυχον, ως της γνησίως τα περί ημών με ρημνήσει. Οι πάντες γάρτα εαυτόν ζητούσιν, ούτα Χριστού Ιησού. Την δε δοκιμήν αυτού γινώσκεται, ότι ως πατρί τέκνον συνεμή εδούλευσεν εις το Ευαγγέλιον. Τούτον μενούν ελπίζω πέμψε ως αναπίδωτα περί εμέ εξ αυτής. Πέπειθα δε εν Κυρίω, ότι και αυτός ταχαίως ελεύσομαι. Αναγκαίον δε ηγισάμιν επαφρόδιτον των αδελφών και συνεργών και συστρατιώτην μου, ημών δε Απόστολων και λειτουργών της χρίας μου πέμψε προς ημάς, επειδή επιποθώνειν πάντα ημάς και αδειμονών, διότι οικούσατε ότι εισθένησε. Και γάρ εισθένησε παραπλήσιον θανάτου. Αλλο Θεός αυτόν ηλέησεν, ούκ αυτόν δε μόνον, αλλά και εμέ, ή να μη λείπειν επί λείπειν σχώ. Σπουδαιωτέρω σου έπεμψα αυτόν, ή να ειδώντες αυτόν πάλιν χαρείτε, καγώ αλλιπότερο σω. Προσδέχεστε ον αυτόν εν Κυρίω με τα πάσης χαράς και τους τιούτους εντίμους έχετε, ότι δια το έργον του Χριστού μέχρι θανάτου ίγγισε, παραβουλευσάμενος στη ψυχή είναι να πληρώσει το ημών υστέρημα της πρόσμε λειτουργίας. Προς Φιλιππισίους, κεφάλαιον τρίτων. Το λοιπόν αδελφοί μου χαίρετε εν Κυρίω, τα αυτά γράφειν ημίν εμή μεν ούκ οκνηρών, ημίν δε ασφαλές. Βλέπετε τους κίνας, βλέπετε τους κακούς εργάτας, βλέπετε την κατατομήν. Ημείς γαρεσμένοι περί τομή, οι πνεύματι Θεού λατρεύοντες και καυχόμενοι εν Χριστώ Ιησού, και ούκ εν σαρκή πεπιθώτες. Και περ εγώ έχων πεποίθησιν και εν σαρκή. Ή της δοκή άλλος πεπιθένε εν σαρκή, εγώ μάλλον. Περί τομή οκταήμερος, εκ γένους Ισραήλ, φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατανόμων Φαρισαίος, κατά ζήλων διώκων την Εκκλησίαν, κατά δικαιοσύνην την εν νόμο γενόμενος άμεμπτος. Αλλά τι να είναι μη κέρδη, ταύτα ήγημε δια των Χριστών ζημίαν. Αλλά μενούν γε και ηγούμε πάντα ζημίαν είναι δια το υπερέχον της γνώσεως Χριστού Ιησού του Κυρίου μου, διόν τα πάντα εζημιώθην, και ηγούμε σκύμβαλα είναι να Χριστόν κερδίσω και ευρεθών εν αυτό, μη έχωνε μην δικαιοσύνην την εκ νόμου, αλλά την διαπίστεως Χριστού, την εκ Θεού δικαιοσύνην επί τη πίστη, του γνώνε αυτόν και την δύναμην της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνίαν των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος το θανάτο αυτού, ή πώς καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Ούχο ότι ήδη έλαβον ή ήδη τετελείωμαι, διόκο δε ή και καταλάβω εφό και κατελήφθην υπό του Χριστού Ιησού. Αδελφοί, εγώ εμ' αυτόν ούπο λογίζομαι κατηλυφαίνε. Εν δε, τα μένω πίσω επιλανθανόμενος της δε έμπροσθεν επεκτηνόμενος κατά σκοπών διόκο, επί το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Όσοι ουν τέλειοι, τούτο φρονόμεν. Και ήτι εταίρος φρονείται, και τούτο ο Θεός ημίν αποκαλύψει. Πλην ισό εφθάσαμεν, το αυτό στοιχήν κανόνι, το αυτό φρονήν. Συμιμητέ μου γίνεστε αδελφοί, και σκοπείτε τους ούτω περιπατούντας, καθώς έχετε τύπον ημάς. Πολλοί γαρ περιπατούσιν, ους πολλάκις έλεγον ημίν, νυν δε και κλαίων λέγω, τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού,
ον το τέλος απώλεια, ον ο Θεός η κοιλία, και η δόξα εν τη εσχήνη αυτών ή τα επίγεια φρονούντες. Ημών γαρ το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει, εξού και σωτήρα απεκδεχόμεθα Κύριον Ιησούν Χριστόν, ως μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, εις το γενέσθε αυτό σύμμορφον το σώματι της δόξης αυτού, κατά την ενέργειαν του δύνασθε αυτόν και υποτάξε αυτό τα πάντα. Προς Φιλιππισίους, κεφάλαιον τέταρτον. Ώστε αδελφοί μου αγαπητοί και επιπόθητοι, χαρά και στεφανός μου, ούτως τίκεται εν Κυρίω αγαπητοί. Ευωδίαν παρακαλώ και συντύχη, παρακαλώ το αυτό φρονήν εν Κυρίω. Ναι, ερωτώ και σε σύζυγε γνήσιε, συλλαμβάνω αυτές, έτινες εν το Ευαγγελίο συνήθλησάν μη, μετά και κλίμεντος και των λοιπών συνεργών μου, όν τα ονόματα εν βίβλο ζωής. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλι νερό χαίρετε, το επιοικές ημών γνωστή το πάσιν ανθρώπης, ο Κύριος εγγύς. Μηδέν με ρημνάτε, αλλά εμπαντή τη προσευχή και τη δεήση, με τα ευχαριστία στα αιτήματα ημών γνωριζέστο προς τον Θεόν. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν φρουρίσει τας καρδίας ημών και τα νοήματα ημών εν Χριστώ Ιησού. Το λοιπόν αδελφοί, όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, ή της αρετή και ή της έπαινος, ταύτα λογίζεστε. Α και εμάθετε και παρελάβατε και οικούσατε και είδετε εν εμή, ταύτα πράσετε. Και ο Θεός της ειρήνης έστε με θυμών. Εχάριν δε εν Κυρίω μεγάλος, ότι ήδη ποτέ ανεθάλετε το υπέρεμού φρονήν. Εφώ και εφρονείτε, οικερίστε δε. Ούχο τη καθυστέρησιν λέγω. Εγώ γαρ έμαθον εν ίση μία αυτάρκης είναι. Είδα και ταπεινούσθε, είδα και περισσεύειν. Εν παντί και εν πάση με μη είμαι και χορτάζεστε και πεινάν και περισσεύειν και υστερίστε. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Πλην καλώς επιείσατε συγκοινωνήσαντές μου τη θλίψη. Είδατε δε και εμείς Φιλιππίσιοι ότι εν αρχή του Ευαγγελίου ότε εξήλθον από Μακεδονίας, ουδε μία μη εκκλησία εκοινώνησεν εις λόγων δόσεως και λήψεως, ημί εμείς μόνοι, ότι και εν Θεσσαλονίκη και άπαξ και δύσεις την χρίαν μη επέμψατε. Ούχο ότι επιζητώ το δώμα, αλλά επιζητώ τον καρπόν, τον πλεονάζοντα εις λόγων ημών. Απέχω δε πάντα και περισσεύω, πεπλήρωμαι δεξάμενος παρά Επαφροδίτου τα παρημών, ως μην ευωδίας θυσίαν δεκτήν ευάρεστον το Θεό. Ο δε Θεός μου πληρώσει πάσαν χρίαν ημών κατά τον πλούτον αυτού εν δόξη εν Χριστώ Ιησού. Το δε Θεό και Πατρί ημών η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ασπάσαστε πάντα Άγιον εν Χριστώ Ιησού. Ασπάζομαι ημάς εις είναι μία αδελφή. Ασπάζονται ημάς πάντες οι Άγιοι, μάλιστα δε οι εκ της Κέσαρος οικίας. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Αμήν.